Διαβάσαμε ότι στο Late Night Show που θα κάνετε θα είναι μαζί σας η Νικολέτα Ιράλη. Μόνο ο Καρέζος είναι σίγουρος. Τώρα τα άλλα ονόματα παίζουν. Είναι κοινή κουβέντα. Δεν έχει κλειστεί κανένας άλλος. Δεν είναι δηλαδή κάτι σίγουρο για κανέναν ακόμα. Γίνονται όμως κάποια δοκιμαστικά, να φανταστώ. Μόνο για τον Καρέζο είναι σίγουρο. Ισχύει όμως ότι έχει γίνει δοκιμαστικό και για την Νικολέτα Ιράλη. Δεν έχει γίνει κανένα δοκιμαστικό. Εσείς έχετε αποφασίσει για κάποιον, έχετε επιλέξει κάποιο κοπέλα που θα είναι. Άντε πάλι. Θα σα είπα μόνο τον Καρέζο. Τρεις φορές σα το είπα. Ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με τη φωτογραφία που ανέβηκε χθες από το Χάρη Σιανίδη. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σα, παιδιά. Εντάξει, δεν ήθελε. Καλημέρα, Γιώργο. Δεν ήθελε να το σχολιάσει. Γιατί δεν σημαίνει δεν ήθελε να το σχολιάσει. Είναι κάτι που ανέβηκε δημόσια. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένα δημόσιο πρόσωπο, απασχολεί τα μέσα. Δηλαδή, βγαίνει ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι υποχρεωμένο. Βγαίνει όμως ένα ρεπορτάζ. Μισό λεπτό. Βγαίνει ένα ρεπορτάζ. Το βγάζεις, λες την πληροφορία σου, μετά λένε «Α, γιατί δεν με ρωτήσατε», τους παίρνεις, δεν απαντάνε, κάπως πρέπει να μάθουν, γιατί και ο κόσμος θέλει να ξέρει. Καταλάβαμε ότι ενοχλήθηκε το ζευγάρι, γι' αυτό και αλλάχθηκε και συγκεκριμένη λεζάντα, παιδιά. Αυτό ευχαριστώ και κλείνω, ρε παιδιά, δεν είναι και λύση, γιατί άμα βγάλω εγώ το ρεπορτάζ που έχω, θα μου πει «Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο να με ρωτήσεις» και δεν ισχύει. Θα του πω αφού το σήκωσες. Να σου πω κάτι, όχι, με τους πρωταγωνιστές μιλάς πάντα για το συγκεκριμένο και μπορεί εκείνη, επειδή είναι κάτι πολύ προσωπικό του, να μην ήθελε. Είναι εγώ στο το χώρο όμως, επαγγελματικό που το ρώτησε η Κατερίνα, πάντως ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγένεια και ισχύουν αυτά που είπε. Εγώ γνωρίζω ότι αύριο, σήμερα Τρίτη, έρχονται με την αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια θα είναι η Αγγελική Γιαννακοπούλου. Η οποία ήταν αρχισυντάκτρια και στο πρωινό του Μέγκα. Έχουν σήμερα την πρώτη σύσκεψη στο γραφείο, τα γνωρίζω γιατί είναι και προσωπική μου φίλη η Αγγελική, και δοκιμαστικά θα γίνουν την Παρασκευή σε τρεις κοπέλες. Δεν ξέρω αν μέσα σε αυτές είναι και η Νικολέτα Ιράλη. Άρα, ο Ουγγαρέζος είναι ο μοναδικός που έχει κλείσει. Κάτι έχω ακούσει για την Αφροδίτη τη Γραμμέλη, αλλά δεν ξέρω αν είναι τετελεσμένο για την Αφροδίτη. Ξέρω πάντως ότι τρεις όμορφες κοπέλες, οι οποίες τα λένε κιόλας, δεν θέλει απλά να είναι μια πολύ ωραία σεξ κοπέλα, θα κάνει δοκιμαστικό την Παρασκευή. Αυτά ξέρω μέχρι στιγμής. Και εδώ με τον Ουγγαρέζο. Που εκεί επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι θα είναι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην Εντάξει, καλή επιλογή, παιδιά, ήταν του Γιώργου και του Αντένα να έχει τον Δημήτρη δίπλα. Ασφαλή επιλογή. Για... Ακριβώς, διότι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, έχουν συνεργαστεί, έχουν δέσει, ο ένας ξέρει τον άλλον, κοιτιούνται στα μάτια και ήταν μια καλή επιλογή να έχει ένα δικό του άνθρωπο. Και από το πρωινό ήταν ένα δίδυμο χημεία που είχε συζητηθεί. Ο Ουγγαρέζο με τον Λιάγκα δεν υπήρχε. Ναι. Δηλαδή, σε δύο άντρες να βρει τέτοια χημεία, σπάνιο.